Με τα συμπληρωματικά μέτρα που θα ακολουθήσουν συνεχίζει και εντείνει τις βάρβαρες αντιλαϊκές πολιτικές. Το πρωτογενές πλεόνασμα για το οποίο μιλάει η κυβέρνηση και είπε πριν από λίγο ο κύριος Σκρέκας θα βασιστεί στη νέα λαιλασία του λαϊκού εισοδήματος, στον σφαγιασμό των δαπανών για κοινωνική ασφάλιση και περίθαλψη, σε νέες απολύσεις, σε νέα λουκέτα μικροεπιχειρήσεων και στο ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας και των δημοσίων επιχειρήσεων και στην άγρια φορολογία του εισοδήματος και των ακινήτων ακόμα και των χωραφιών. Έχει μεγάλη λοθράσος η κυβέρνηση να ζητάει να τη διδοξάσουμε για τα 800 εκατομμύρια του πρωτογενούς πλεονάσματος, όταν μόνο οι οφειλές της προς τα ασφαλιστικά ταμεία είναι 12 δις. Η Ελλάδα του μέλλοντος, για την οποία μας είπε ο κύριος Στουρνάρας, κινδυνεύει από 1η-1η-14 να είναι η Ελλάδα των πληστηριασμών και των καταθέσεων σχέσεων της πρώτης κατοικίας. Καταθέσαμε συγκεκριμένη τροπολογία για την παράταση, απαγόρευση των πληστηριασμών, καθώς και για απαγόρευση της πώλησης των κόκκινων δανείων στα ξεναφάντς. Προκαλούμε την κυβέρνηση και καλούμε όλους τους βουλευτές να υπερψηφίσουν την τροπολογία μας για να μην συνδέσει αυτή η Βουλή την ιστορία της με το πιο βάρβαρο μέτρο να πάρουν τα σπίτια του κόσμου. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η κατηγορία των πολιτών που θα υποστούν τη μεγαλύτερη επίθεση φέτος θα είναι οι αγρότες. Το γεωργικό εισόδημα θα φορολογηθεί από το πρώτο ευρώ 13%. Επίσης οι αγρότες θα προκαταβάλουν και φόρο σαν να είναι επιχειρηματίες. Οι ελαιοπαραγωγοί ζουν μία από τις χειρότερες χρονιές της τελευταίας 20ετίας, καθώς η παραγωγή είναι μειωμένη. Και το τραγικό, παρόλα αυτά η τιμή είναι πολύ χαμηλή, γιατί δεν υπάρχει εθνική πολιτική για το υπαρθμόν ένα αγροτικό προϊόν. Την ίδια όμως στιγμή που η κυβέρνηση παρέδωσε το δικαίωμα όχι μόνο στον Καναδά που ξέραμε μέχρι προχτές να εμπορεύεται προϊόντα ΠΟΠ, φέτα και ελιές καλαμάτας. Η χθεσινή αποκάλυψη του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Κουντή ότι αυτό ισχύει για τη Σιγκαπούρη και για άλλες χώρες εγείρει μείζον πολιτικό θέμα. Καταθέτω στα πρακτικά αυτό κατέθεσε ο κύριος Χουντής, οφείλει ο κύριος Πρωθυπουργός, ο οποίος είναι βουλευτής Μεσσηνίας, να πάρει θέση αν πραγματικά παραδίνει και τις ελιές καλαμάτας και τη φέτα σε όλους. Στους αγρότες η κυβέρνηση θέλει και κάτι άλλο. Να εφαρμόσει και το εξής παράλογο. Να φορολογήσει και τα χωράφια, που είναι εργαλεία παραγωγής, αλλά και το εισόδημα που προκύπτει από τα χωράφια. Δηλαδή διπλή φορολόγηση. Οδηγείται λοιπόν, κύριε της κυβέρνησης, στους αγρότες στον αφανισμό. Καταργήσατε ακόμη και το αγροτικό ρεύμα, αυξάνοντας το κόστος ενέργειας του αγρότη. Βέβαια, το κόστος ενέργειας δεν αυξάνεται μόνο για τους αγρότες, αλλά συνολικά για όλους τους Έλληνες. Την τελευταία δεκαετία, ενώ η μέση τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας στη Γερμανία έχει αυξηθεί 15%, στην Ελλάδα αυξήθηκε 95%. 350.000 οικογένειες δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα και πάνω από 450.000 δυσκολεύονται να το πληρώσουν. Το 13χρονο κορίτσι είναι το τελευταίο μέχρι σήμερα θύμα της μνημονιακής σας πολιτικής, γιατί δεν ήταν η τετραμελής οικογένεια χτες το βράδυ. Γλίτωσε ευτυχώς. Οφείλει η κυβέρνηση, αντί τα επικοινωνιακές πομφόλιγες, να αποδεχτεί την πρόταση άμεσα του ΣΥΡΙΖΑ για παροχή δωρεάν ηλεκτρικής ενέργειας ύψους 300 κιλοβατορών το μήνα για την κάλυψη των βασικών αναγκών σε αυτές τις 350.000 οικογένειες που στερούνται σήμερα του ηλεκτρικού ρεύματος. Επιμένεται όμως αντί γι' αυτό στην καταστροφική πολιτική της ιδιωτικοποίησης των δημόσιων επιχειρήσεων ενέργειας. Ενώ η διεθνής εμπειρία έχει δείξει ότι οι ιδιωτικοποίησεις συνεπάγονται αυξήσεις στα τιμολόγια. Και γι' αυτό μια σειρά χώρες, ακόμα και η ίδια η Γερμανία, σήμερα κρατικοποιούνται ιδιωτικοποιημένες επιχειρήσεις. Εσείς επιμένετε όμως να ξεπουλήσετε τα ΕΛΠΕ, τη ΔΕΠΑ, τη ΔΕΗ, τον ΑΔΜΙΕ, λες και είναι περιουσία που τη φέρατε από το σπίτι σας. Κυρίες και κύριοι της συγκυβέρνησης, το ξεπούλημα των δημόσιων επιχειρήσεων της ενέργειας, πέραν της αύξησης του κόστους, το οποίο καταστρέφει νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, συνεπάγεται ξεπούλημα δημόσιας περιουσίας για την οποία δεν έχετε κανένα τέτοιο δικαίωμα. Αλλά συνεπάγεται και απώλεια βασικών εργαλείων χάραξης ενεργειακής πολιτικής. Βέβαια εσείς δεν θέλετε να χαράξετε ενεργειακή πολιτική, αφού ακόμη διαλύετε και τα Ινστιτούτα
το ΙΓΜΕ και το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, για τα οποία μας λέει ο κύριος Μανιάτης ότι αγωνίζεται. Όμως οι εργαζόμενοι του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, και το καταθέτω και αυτό στα πρακτικά, καταγγέλουν ότι δεν έχουν πληρωθεί για δεδουλευμένα του 2012, με αποτέλεσμα να μην έχει ολοκληρωθεί η ενεργειακή αναβάθμιση στις εργατικές γειτονιές Αγιάς Βαρβάρας, οι οποίοι σήμερα οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να ζεσταθούν. Γιατί δεν είχα, σε όλο το 12, στο 13 είχατε μόνο 3 μήνες διοίκηση. Άκουσον, άκουσον. Και μιλάτε για χάραξη ενεργειακής πολιτικής. Επειδή εμείς όμως λέμε, χωρίς ισχυρές δημόσιες ενεργειακές επιχειρήσεις δεν μπορεί να υπάρξει σοβαρός ενεργειακός σχεδιασμός, ώστε και να μειωθεί το κόστος ενέργειας, το οποίο μαζί με το κόστος του χρήματος είναι οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του τόπου. Δεν θα σας αφήσουμε να τα ξεπουλήσετε. Δεν θα σας αφήσουμε να ολοκληρώσετε την αντιαναπτυξιακή σας πολιτική. Γιατί αυτό που κάνατε είναι βασική αντιαναπτυξιακή πολιτική. Οι αρνητικές συνέπειες του ξεπουλήματος του ΔΕΣΦΑ φάνηκαν χτες. Όταν συζητούσαμε για τον ΤΑΠ, όπου η Τουρκία συμμετέχει με 20% με τις δημόσιες κρατικές της επιχειρήσεις και η Βουλγαρία πήρε 50%, μπήκε στον αγωγό και παίρνει τέλη διέλευσης. Ο κύριος Μανιάτης που επερώταν δεν πήραμε τίποτα. Επειδή λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ αγωνίζεται για ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον, ένα λεπτό κύριε Πρόεδρε. Προς όφελος του λαού προειδοποιούμε τη μνημονιακή συγκυβέρνηση. Δεν έχει δικαίωμα να προχωρήσει στην εκποίηση των δημόσιων επιχειρήσεων. Και για μια ακόμη φορά τονίζουμε ότι είναι βασική υποχρέωσή μας για την ανάπτυξη του τόπου να ακυρώσουμε, και θα ακυρώσουμε, δεσμευόμαστε, όλες αυτές τις καταστροφικές μνημονιακές αποφάσεις της ιδιωτικοποίησης των δημόσιων επιχειρήσεων ενέργειας. Γιατί για μας είναι η ενέργεια, είναι δημόσιο κοινωνικό αγαθό και δεν μπορούμε να επιτρέψουμε ούτε ένα νοικοκυριό της χώρας να στερούται πρόσβαση στην ενέργεια. Δεν θα επιτρέψουμε ούτε ένα νοικοκυριό στη χώρα να μην μπορεί να ζεσταθεί στον αγώνα. Κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, αποδεχτείτε έστω και τώρα την πρότασή μας για το πετρέλαιο θέρμανσης να φτάσει στα 0,90 για να μπορεί ο κόσμος να αγοράζει και να μην ξεπαγιάζει από το κρύο. Και ενώ επιμένετε σε αυτό το βάρβαρο μέτρο, δεν έχετε κάνει τίποτα να καταπολεμήσετε το λαθρεμπόριο που γίνεται κυρίως με τον ναυτιλιακό. Αποτελεσματική πάταξη της λαθρεμπορίας, ώστε να υπάρξουν δημόσια έσοδα. Από εκεί μπορούν να βρεθούν από τους λαθρέμπορους τα δημόσια έσοδα. Μπορεί να γίνει μόνο με την εγκατάσταση συστήματος ισχυρών νεκρών σε όλα στα στάδια της διακίνησης των καυσίμων, το οποίο δεν το κάνετε. Γιατί δεν έχετε την πολιτική βούληση να το κάνετε, γιατί είναι φίλοι σας εκεί, στους οποίους τους πουλάτε επιχειρήσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει την πολιτική βούληση, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, και μπορεί και να μειώσει την τιμή του πετρελαίου και να καταπολεμήσει το λαθρεμπόριο που στερεί από το δημόσιο τεράστια ποσά. Θα τα κάνει αύριο όταν θα είναι κυβέρνηση, όπως και θα αναθεωρήσεις πολύ σύντομα αυτόν τον αντιλαϊκό προϋπολογισμό όταν με την ψήφο του λαού γίνει κυβέρνηση. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.